την μεγάλη μαθητική παρέλαση που ξεκίνησε με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Σιντικής, κορυφώθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Σιντικής και στο Σιδηρόκαστρο. Μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου και τα παιδιά των ΚΔΑΠ, όπως και μέλη πολιτιστικών συλλόγων, παρήλασαν με υπερηφάνεια στην κεντρική πλατεία του Σιδηροκάστρου, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Thank you.
περήφανα πρακτικό σύμβολο του πράγματος μας. Δίνοντας το καλύτερο για αυτόν και μάθει το πρακτική περιφάνεια, θυμώντας αυτούς που είναι για πρώτη φορά παρέλαση έκαναν και μέλη του Λαογραφικού Μουσείου Τσαρτσίδη με στολές και οχήματα της εποχής του 1940. Λαογραφικό Μουσείο κυρίου Τσαρτσίδη, Γεώργιος Τουράτσος. Είναι κοντά μας με στολές της εποχής του 40, με οχήματα της εποχής του 40, έφηβοι αξιωματικοί. Είναι κοντά μας για να μας θυμίζουν τις αλυσμότητες εκείνες μέρες. Γεώργιος Τουράτσος.
Κάστρου, την επαιδιακή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 1940, 83 χρόνια μετά. Νωρίτερα τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακαρίου, ενώ παρουσία πλήθος κόσμου ακολούθησε επιμνημόσυν η δέηση στο Μνημείο των Ηρώων. Αμέσως μετά την επιμνημόσυνη δέηση ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και ο εθνικός μας ύμνος. Ο Δήμαρχος Ιδικής, κύριος Δαμουξίδης Φώτιος. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ο κύριος Καρυπίδης Δημήτριος. Ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Σερών, αντισυνταγματάρχης Δήμος Χρήστος. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Σιδηροκάστρου, αστυνόμος Β, κύριος Τεράσιος Άγγελος. Ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Σιδηροκάστρου, κύριος Μίλτσιος Ιωάννης. Εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ομού Σερών, υποστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Κουκουσίδης Σταμάτιος. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, κύριος Καρκουκτσής Γεώργιος. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο. Τρίτο Δημοτικό Σχολείο. Παλατίδιο, Λύκειο και Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου. Επαγγελματικό Λύκειο Σιδηροκάστρου. Ευτυχώς ύμνος. Κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής τίμησαν την επέτειο του όχι. Η έδρα του Δήμου Συντικής στο Σιδηρόκαστρο κατακλείστηκε από κόσμο που έσπευσε να παρακολουθήσει την παρέλαση της μαθητιώσας, νεολαίας και των πολιτιστικών συλλόγων. Όλοι ευχήθηκαν η Ελλάδα να παραμείνει ελεύθερη και να μην χρειαστεί να ζήσει στιγμές όπως αυτές του 1940.